όπως σημειώνει ο φυσικός επιστήμονας και ζωγράφος Ανδρέας Μαράθος, ο συγγραφέας του σπουδαίου έργου που απόψε παρουσιάζουμε εδώ με τον ποιητικό τίτλο «Ουτοπία κρυμμένη στο σώμα της πόλης, ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θεοδωράκη και η εποχή του». Ο Μαράθος ασχολείται με το έργο του μεγάλου συνθέτη, αποφεύγοντας τη δημοσιογραφική καταγραφή και αυστηρά φιλολογική προσεγγίσή του. Με πρόταγμα τον δημιουργικά ουτοπικό χαρακτήρα της τέχνης, επιλέγει να φωτίσει τη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη σε συνάρτηση με τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και τις χωροταξικές διαφοροποιήσεις στην πόλη, κυρίως Αθήνας, το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Οδηγό του έχει τον κύκλο τραγουδιών «Διόνυσος» 1985, στον οποίο ο συνθέτης, με δικούς του στίχους, χαράζει στο σώμα της πόλης τη συμβολική πομπή του Διόνυσου, του εξεγερμένου πολίτη που σκοτώθηκε στα Δεκεμβριανά του 1944 και αλληγορικά συμμετέχει έκτοτε σε κάθε δύσκολη στιγμή της σύγχρονης ιστορίας μας, μέχρι αυτή η πομπή οδηγείται στην πνίκα και ο Διόνυσος βέβαια, σε στημένη δίκη με κριτές τους τυράννους του. Η αλληγορία αυτή διευκόλυνε τον Ανδρέα Μαράθο να μελετήσει την εικόνα και τη ζωή της Αθήνας από το Δεκέμβρη του 1944 στη δεκαετία του 60, τη δικτατορία του 67 και τη μεταπολίτευση. Αποτυπώνει τις αλλαγές στην πόλη και συνεκδοχικά στην Ελλάδα, από τις ταξικές οικιστικές αντιθέσεις κέντρων και συνοικιών μεταπολεμικά, μέχρι τη μαζοποίηση και κυριαρχία της πολυκατοικίας μέσω την παροχής επιδικτατορίας και μεταπολιτευτικά. Από το ραδιόφωνο του 50 με το ελαφρό ερωτικό τραγούδι και τον ανέμερο κινηματογράφο της γειτονιάς, μέχρι την ισοπεδωτική τηλεόραση.